Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Greek Stories εδώ στο Hellenic TV με τον Αυγουστίνο, όπως κάθε Δευτέρα, 8 με 8.30. Σήμερα έχουμε έναν παλιό γνώριμο της εκπομπής, ο οποίος είναι πάντα relevant, θα έλεγα, για όλα αυτά που περνάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει να κάνει σχέση με ακίνητα, είναι ο Ξενοφών Ποτόπουλος, ο οποίος είναι property finder. Καλησπέρα, Ξενοφών. Καλησπέρα, Αυγουστίνε. Ευχαριστούμε πάρα Χαίρομαι που πολύ. σε βλέπω ξανά. Η τρίτη φορά που έρχεσαι στην εκπομπή μας εδώ, ή τέταρτη τα τελευταία 5 χρόνια. Νομίζω ότι είναι η τρίτη. Νομίζω ότι είναι η τρίτη. Και κάθε φορά έχουμε, συζητάμε πάνω κάτω τα ίδια πράγματα, αλλά κάθε φορά υπάρχουν καινούργια νέα, τα επιτόκια αλλάζουν, το Brexit ήρθε. Ξέρεις, συνέχεια έχουμε να συζητάμε καινούργια πράγματα σχετικά με τα κίνητα για αγορά και για ενοικίαση προφανώς. Πάντα, πάντα υπάρχουν καινούργια πράγματα, τα πράγματα εξελίσσονται, αλλάζουν, οπότε σίγουρα υπάρχει πάντοτε περιθώριο για συζήτηση και οι καινούργιες ιδέες σίγουρα. Πες μας λίγο καταρχήν τι κάνεις ακριβώς, είσαι property finder. Ποια είναι η διαφορά της δουλειάς που κάνεις σε σχέση με ένα απλό μεσητικό γραφείο? Τα μεσητικά γραφεία εξυπηρετούν τους πελάτες τους οι οποίοι είναι οι ιδιοκτήτες, έτσι. Άρα προσπαθούν να πουλήσουν. Η δικιά μου η πλευρά εξυπηρετεί αυτούς που αγοράζουν, δηλαδή την αντίθετη πλευρά, και προσπαθούν να βρουν ένα σπίτι το οποίο να τους εξυπηρετεί, να είναι value for money και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτή είναι η ιδιάζουσα διαφορά. Δηλαδή, Αγοράζουν ή νοικιάζουν, σωστά? Ή νοικιάζουν, ναι, γιατί εξυπηρετώ και ανθρώπους που νοικιάζουν. Ναι, βεβαίως. Οπότε, με λίγα λόγια, αυτό για να καταλάβει ο κόσμος που μας βλέπει είναι ότι εσύ δεν έχεις κάποιο συμφέρον να πουλήσει ή να νοικιάσει ένα συγκεκριμένο σπίτι, αλλά έχεις συμφέρον να βρεις ουσιαστικά αυτό που θέλει ο πελάτης σου. Ακριβώς, ακριβώς. Για μένα, η ουσία είναι να βρω για τον πελάτη μου ένα σπίτι που να είναι, να τον εξυπηρετεί στα περισσότερα θέλω και να είναι value for money και όσο το δυνατόν η περιοχή επίσης να είναι value for money και να τον εξυπηρετεί σε αυτά που θέλει. Πουλάω τη γνώση που έχω στην αγορά εδώ και 12 χρόνια πλέον. Απίστευτο. Έχουν περάσει 12 χρόνια. Απίστευτο. Ναι. Οπότε έρχεται κάποιος και μου λέει θέλω να αγοράσω σπίτι και αρχίζω και μέσα από τη συζήτηση να βγάλω περιοχές, σπίτια κτλ. Οι Έλληνες, επειδή ασχολείσαι κατά μεγαλύτερη πλειοψηφία, φαντάζομαι, με τους Έλληνες, έχεις παρατηρήσει μία αλλαγή στον τρόπο, ας πούμε, αντίδρασης σε αυτό το κομμάτι? Δηλαδή, βλέπεις πιο πολλούς να αγοράζουν σπίτι, να θέλουν να αγοράσουν, να θέλουν να φύγουν από τον οίκη και να συνεχίσουν με την αγορά κατοικίας? Γιατί ή στο παρελθόν, ας πούμε, νομίζω οι περισσότεροι που ερχόντουσαν σε σένα ήταν για να νοικιάσουν. Ναι, ισχύει. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει σχέση με τα υψηλά ενίκια πλέον που έχουν φτάσει. Οπότε η πίεση προς τα πάνω των ενοικίων έχει φέρει σε δύσκολη θέση οι ενοικιαστές και όσοι μπορούν πλέον να αγοράσουν, αγοράζουν χωρίς δεύτερη σκέψη, ούτως ώστε να ξεφύγουν από τα υψηλά ενίκια και φυσικά να μην πετάνε τα λεφτά τους. Γιατί τα λεφτά από ενίκια ξεκάθαρα πηγαίνουν σε μαύρη τρύπα. Δηλαδή δεν πάνε πουθενά. Άμα κάποιος τώρα που μας βλέπει πληρώνει ένα υψηλό ενίκιο και σκέφτεται να αγοράσει ένα σπίτι στο Λονδίνο, πιο κατά μεγαλύτερη πλειοψηφία, τι είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνει, τι πρέπει να κάνει? Δηλαδή, πρέπει να έχει ένα deposit, πόσο deposit πρέπει να έχει, πώς Ναι. μπορεί να ξεκινήσει, από ποια περιοχή, ποια είναι τα βήματα? Θέλω εγώ να αγοράσω σπίτι. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι πρέπει να μιλήσει με ένα broker, να δει πόσα χρήματα πρέπει να δανειστεί. Μετά πρέπει να έχει ένα deposit, συνήθως είναι 10%, αλλά πλέον έχει προϊόντα στην αγορά που έχει και με 5, ακόμα και με 0. Αλήθεια? Αυτό δεν υπήρχε Ναι. παλιά. Ναι, δεν υπήρχε παλιά. Είναι καινούριο, είναι των τελευταίων μηνών.
από ό,τι θυμάμαι. Οπότε πρώτα πρέπει να δει πόσα χρήματα μπορεί να δανειστεί, μετά να δει τι deposit έχει και από Συνήθως εκεί και πόσα πέρα χρήματα μπορείς να δανειστείς συνήθως? 4,5 φορές το ετήσιο εισόδημα συνήθως δανείζουν. Okay. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Οπότε το κομμάτι αυτό είναι να δει μέχρι πόσα χρήματα μπορεί να δανειστεί, μετά να πάει σε κάποιο broker και μετά αρχίζει η ερώτηση πού να αγοράσω, τι να αγοράσω, τι συμφέρει. Είναι πράγματα τα οποία εσύ ουσιαστικά θα βοηθήσεις αυτόν τον άνθρωπο που ψάχνει να βρει ένα σπίτι. Δηλαδή, μετά από αυτά τα δύο βήματα, νομίζω ένα τηλέφωνο μαζί μου, ουσιαστικά για να μπορέσουμε να δούμε εάν μπορεί να αγοράσει, πού μπορεί να αγοράσει, δηλαδή ουσιαστικά να δούμε την προοπτική. Και όλο αυτό φυσικά το προσφέρω χωρίς καμία χρέωση. Δηλαδή, το consultation αυτό είναι καθαρά for free, το οποίο ενημερώνει τον πελάτη για το τι προοπτική υπάρχει με αυτά που έχει, τι μπορεί να πετύχει ουσιαστικά. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι δικιά του θέση, εάν θα συνεχίσουμε ή δεν θα συνεχίσουμε, θα το κάνει όπως αυτό νομίζει. Και πού μπορούν οι ξενοφόν να σε βρούνε, ποιο είναι το email σου και... Το email μου είναι ξενοφόν, παπάκι ξενοφόν, .co.uk. Έχω website το οποίο είναι ξενοφόν.co.uk. Οπότε εκεί βρίσκουν όλες τις πληροφορίες. Έχω τηλέφωνο στο website, οπότε είναι πολύ εύκολο να με βρει κάποιος. Έχω Facebook κτλ. Και ποια είναι αυτά τα πράγματα σε περίπτωση που κάποιος θέλει να συνεχίσει μαζί σου? Τι είναι αυτές οι κινήσεις που εσύ θα κάνεις σαν ξενοφόν properties για να τον βοηθήσει να βρει το σπίτι που θέλει? Ουσιαστικά μέσα από την κουβέντα θα καταλάβω τι θέλει. Το πρώτο είναι δηλαδή να δω τι θέλει και από εκεί και πέρα αρχίζω και βγάζω περιοχές. Προτείνω δηλαδή τις περιοχές που θα κινηθούμε, ούτως ώστε να είναι μέσα στο budget και φυσικά να υπάρχουν σπίτια να μπορούμε να προσεγγίσουμε, γιατί σίγουρα πρέπει να έχουμε επιλογές ώστε να μπορούμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή. Μετά κάνω έρευνα αγοράς σε αυτές τις περιοχές και βγάζω σπίτια τα οποία πιστεύω αρχικά ότι υπάρχει αξία και είναι κοντά στα θέλω του πελάτη και αξίζει να τα δούμε. Δηλαδή γίνεται ένα ξεσκαρτάρισμα ουσιαστικά της αγοράς. Τα στέλνω στον πελάτη, τα βλέπει. Μετά αναλαμβάνω να κανονίσω τα viewing, ούτως ώστε να μην έχει ούτε τηλέφωνα ούτε βάρος ο πελάτης ότι τον πήρα Κανονίσεις εσύ τα τηλέφωνο. viewings. Βέβαια, εγώ τα κλείνω όλα, εγώ κάνω όλα τα deal με τους μεσίτες. Μετά πηγαίνουμε, τα βλέπουμε, κάνω εκτίμηση σε κάθε περίπτωση, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρεις Πόσο την κοστίζει, πόσο πραγματική αξία του σπιτιού σε σχέση με αυτό που διαφημίζεται, γιατί δυστυχώς τα περισσότερα σπίτια είναι πάνω από 50.000, δηλαδή από 50 και πάνω υπέρ εκτιμημένα στην αγορά τα βγάζουν. πίστευτο. Και το τελευταίο κομμάτι είναι οι διαπραγματεύσεις επίσης που κάνω, το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, διότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις τακτικές, έτσι, και τι εκμεταλλεύονται και πώς μπορούμε να κινηθούμε για να πετύχουμε ουσιαστικά το καλύτερο δυνατό. Άρα φαντάζομαι εσύ παίρνεις ένα ποσοστό από την πώληση, που ουσιαστικά όμως είναι το ποσοστό το οποίο κερδίζει ο αγοραστής με τις διαπραγματεύσεις που κάνεις και το know-how. Νομίζω ότι με όλη την πορεία υπάρχει μια αρκετά μεγάλη αξία που λαμβάνει ο πελάτης, η οποία σε σχέση με την χρέωσή μου θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ μεγάλη. Σε περίπτωση που κάποιος έχει βρει 2-3 σπίτια και ξέρει ότι αυτά θέλει, θα μπορούσε πάλι να σε χρησιμοποιήσει ή όχι? Βέβαια, βέβαια. Σαφώς. Θα μπορούσε να με χρησιμοποιήσει, να πάω να τα δω, Ναι. να τα κάνω valuation και γενικότερα να του κάνω μια εκτίμηση της κατάστασης. Και αν αξίζει, δεν αξίζει, τι μελλοντικά μπορεί να πετύχει με αυτά τα σπίτια, όλα αυτά. Οπότε εσύ είσαι λοιπόν από τη μεριά του πελάτη σου, κάνεις όλες τις διαπραγματεύσεις,
Και όταν αρχίζει και προχωράει αυτό, συνεχίζεις και ασχολείσαι με όλη τη διαδικασία. Εννοείς όταν κλείσουμε το σπίτι. Ναι. Ναι, εγώ συνεχίζω να είμαι από πάνω, ούτως ώστε αν χρειαστεί κάτι σε σχέση με τον solicitor, σε σχέση με το μυστικό, οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί, να μπορέσω να εξυπηρετήσω. Επειδή αυτή η δουλειά που κάνεις δεν είναι, αν και η αλήθεια είναι ότι έχω βρει κάποιους οι οποίοι έχουν αρχίσει και το κάνουν σε άλλες χώρες, δεν είναι πολύ διαδεδομένη property finder να δουλεύεις για τους πελάτες σου. Όταν παίρνεις τηλέφωνο τους μεσίτες και λες «Δεν με ενδιαφέρει να αγοράσω εγώ το σπίτι, αλλά είναι ο πελάτης μου», πώς το παίρνουν αυτό, είναι συνηθισμένοι σε κάτι τέτοιο? Καταρχήν να σου πω ότι σχεδόν όλα τα γραφεία με ξέρουν, είμαι register, σε αυτούς δηλαδή τους παίρνω ένα τηλέφωνο και με τους παίρνω ένα τηλέφωνο, τους λέω τι θέλω και εκεί τελειώνει, δηλαδή εκεί μου στέλνουν ό,τι χρειάζομαι και από εκεί και πέρα είναι πολύ εύκολο πλέον να κανονίζω viewing. Νομίζω ότι πλέον κυλάει πάρα πολύ εύκολα. Υπάρχουν και άλλοι property finders, όχι πολλοί, λίγοι, αλλά δεν καλύπτουν όλο το, να το πω έτσι, το φάσμα και τις περιοχές που καλύπτω. Ναι. Γιατί εγώ καλύπτω όλο το Λονδίνο και καλύπτω συν το Σάρι. Το νομό του Οπότε θα Σάρι. πας σε ένα property, ας πούμε, στο Σάρε, να το δεις. Βέβαια. Βέβαια, σαφώς. Σαφώς. Τα ζευγάρια τώρα που σκέφτονται να αγοράσουν σπίτι ή όχι ζευγάρια, τι θα τους έλεγες να περιμένουνε, πώς βλέπεις τα interest rates, πώς τα Ναι. βλέπεις, να ανέβουνε, να κατέβουνε? Ναι. Καταρχήν, θα ξεκινήσω ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή, θα έλεγα, για να αγοράσεις σπίτι αυτή τη στιγμή. Και ο λόγος είναι ότι ακόμη δεν έχουν βγει πολλοί αγοραστές στην αγορά. Αυτό είναι νομίζω το βασικό λόγος, είναι φυσικά τα επιτόκια, τα οποία είναι μεν ακόμα υψηλά, ήδη έχουν αρχίσει λίγο να πέφτουν, αλλά ακόμα δεν έχουν πέσει σε τέτοιο βαθμό τους ώστε να βγουν πολλοί στην αγορά. Αυτό Ναι. σημαίνει ότι οι τιμές ακόμα κρατιούνται, είναι ελκυστικές, έχει ελκυστικές τιμές αυτή στην αγορά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επίσης, πέρα από το ότι έχει ελκυστικές τιμές, είναι καλό το περιβάλλον, είναι καλή στιγμή για να πιέσεις τιμές προς τα κάτω. Οπότε ουσιαστικά να κάνεις κάποια διαπραγμάτευση και αυτό που βλέπεις στην τιμή να Ναι, κατέβει καλό. ναι, ναι, ναι. Και αυτό που αποκομίζεις είναι ότι θα πει κάποιος, OK, θα πληρώσω υψηλά επιτόκια. Το θέμα είναι ότι ναι, θα πληρώσεις υψηλά επιτόκια ίσως για 2 χρόνια ή για 5, ανάλογα πόσο θα το κλείσεις, αλλά θα γλιτώσεις σίγουρα αναλογικά περισσότερα χρήματα από τις υπάρχουσες τιμές και από τις διαπραγματεύσεις. Κάτι το οποίο σε διαφορετικό κλίμα, όταν είναι δηλαδή η αγορά κινείται διαφορετικά και πάει πολύ καλά, Ναι. εδώ τα μυστικά γραφεία είναι τόσο πολύ επαγγελματίες σε αυτό το πράγμα που ξέρουν να δημιουργούν κλίμα και να αυξάνουν τις τιμές πάρα πολύ. Okay, άρα μας λες ότι είναι μια καλή περίοδος για κάποιον να Ναι. αγοράσει. Ναι. Υπάρχουν κάποια βοηθήματα από την κυβέρνηση, διάφορα schemes που μπορούν να βοηθήσουν τους αγοραστές. Υπήρχε, τώρα δεν ξέρω αν συνεχίζουν να υπάρχουν, υπήρχε το shared ownership. Αυτό, ναι, τι είναι ακριβώς, το ακούω από πολύ κόσμο που το συζητάει. Το Τι είναι shared ακριβώς? ownership αγοράζεις ένα μερίδιο, δηλαδή πιστεύω ξεκινάς από 25, νομίζω ξεκινάει από 25%, το οποίο πληρώνεις το δάνειο, δηλαδή πληρώνεις το δάνειο του 25% και πληρώνεις μετά ένα ενίκιο του υπόλοιπου ποσοστού, δηλαδή του 75% στον συνιδιοκτήτη, να το πω έτσι, που είναι μια εταιρεία. Και δεν έχεις δικαίωμα μετά να το αγοράσεις όλα, μα θες. Βέβαια, βεβαίως, βεβαίως. Μπορείς να αγοράζεις κάθε χρόνο και μπορείς να το αγοράσεις και όλο. Α, δεν είναι κάτι δηλαδή που πρέπει να περιμένεις από τον άλλο ιδιοκτήτη. Μπορείς να μαθαίνεις να το αγοράσεις. Όχι, όχι. Όποτε θέλεις αγοράζεις μερίδιο. Γενικά, σαν επένδυση, τα buy to let είναι κάτι που αξίζει. Τι θα το πρότεινες αυτή την περίοδο με Αυτή τη αυτά τα στιγμή επιτόκια? πλέον, ναι, αυτή τη στιγμή πλέον
που αρχίζουμε και πέφτουν τα επιτόκια, νομίζω ότι πάλι αρχίζει και γίνεται ελκυστικό το buy to let, αρκεί να ξέρεις τι αγοράζεις, έτσι, πόσο ελκυστικό είναι, τι return θα σου δώσει κτλ. Κτλ. Φυσικά και αξίζει, έτσι, το κάνει πάρα πολλοί κόσμος στο Λονδίνο, αρκεί να ξέρεις, επαναλαμβάνω, τι αγοράζεις και πού απευθύνεσαι. Σχετικά με τις ενοικιάσεις, πώς το βλέπεις? Έχουν μειωθεί οι Έλληνες οι οποίοι ψάχνουν να νοικιάσουν σπίτι σε σχέση με τον παρελθόν? Δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα. Νομίζω ότι η ζήτηση παραμένει στα επίπεδα που ήταν. Κόσμος νοικιάζει, δεν μπορεί να κάνει και τίποτα άλλο. Ναι. Έτσι. Έρχεται κόσμος. Σίγουρα χτίζονται καινούργια developments. Νομίζω ότι παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Αυτό που θέλω να πω, επίσης είναι κάτι που θέλω να πω, είναι ότι τον τελευταίο μήνα έχω παρατηρήσει μια μικρή πτώση στα ενοίκια σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Έτσι. Ίσως είναι η περίοδος τώρα του μήνα, ίσως είναι, δηλαδή παίζει ρόλο. Πιστεύω. Για να δούμε την ίδια περίοδο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, που είναι όλοι που έρχονται πάλι πίσω. Το πικ. Ναι, αυτοί οι μήνες είναι το πικ. Ίσως είναι καλή στιγμή τώρα κάποιος να αλλάξει σπίτι. Ίσως είναι καλή στιγμή γιατί Να αυτή τη στιγμή. κλειδώσει ένα πιο χαμηλό Ναι, ενίκιο. ναι, 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 ναι. Είναι καλή στιγμή γιατί βλέπω τα ενίκια εδώ και κανένα μήνα ότι έχουν μια μικρή πτώση. Ναι. Ναι. Τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξει ένας ενοικιαστής? Ακούω συνέχεια προβλήματα με το landlord, με το ένα, με το άλλο. Ποια είναι τα δικαιώματα του ενοικιαστή, για να το καταλάβει έτσι ο κόσμος που μας βλέπει? Κοίταξε. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα το βασικό είναι να μπει σε ένα σπίτι και να μην είναι παλιό το σπίτι. Όσο πιο παλιό. Ναι. Στο Λονδίνο όλα παλιά είναι. Δυστυχώς. Θα πρέπει να αποφύγει όσο είναι το δυνατόν τα παλιά σπίτια, να επιλέξει ένα development New development. ή δεν ξέρω οτιδήποτε, κάτι το οποίο να είναι σχετικά καινούριο, δηλαδή μέχρι δεκαετίας. Όχι πως δεν βγάζουν προβλήματα, αλλά σίγουρα αναλογικά βγάζουν λιγότερα σε σχέση με τα παλιά σπίτια. Επίσης, αν μπορεί, αν δει να είναι κάτι ανακαινισμένο, σίγουρα είναι καλύτερα από το παλιό σπίτι. Γενικά θα έλεγα επίσης να αποφύγει χαμηλές τιμές, δηλαδή μην δει ξαφνικά κάτι χαμηλή τιμή και να τρέξει, διότι συνήθως ό,τι βλέπεις χαμηλή τιμή, συνήθως μετά σου βγαίνει πιο ακριβό από τα ακριβά. Τι μπορεί να κρύβει δηλαδή? Προβλήματα. Ναι. 9 στα 10 σπίτια τα οποία βγαίνουν στην αγορά με χαμηλή τιμή σε σχέση με τα υπόλοιπα σπίτια τα αντίστοιχα στην περιοχή, σημαίνει ότι από πίσω κρύβει προβλήματα, τα οποία μπορεί να είναι από ποντίκια, διαρροές, με ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ό,τι μπορείς να φανταστεί ο καθένας, δυστυχώς αυτά είναι Βλέπουμε, παντού. βρίσκουμε ποντίκια, βρίσκουμε μούχλα. Ποια είναι τα δικαιώματα του νοικιαστή? Μπορεί να πει ότι εγώ σταματάω το συμβόλαιο και σηκώνομαι και φεύγω? Και σε ποιες Όχι. περιπτώσεις μπορεί κάποιος να πει Όχι. κλείστα, κόβω το συμβόλαιο και φεύγω? Δυστυχώς το να κοπεί ένα συμβόλαιο δεν είναι σχεδόν αδύνατο εάν δεν συνενέσει η άλλη πλευρά. Ναι. Ναι, βέβαια. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να απευθυνθεί σε αυτό που έχει το management, είτε είναι το μεστικό γραφείο, είτε είναι ο ιδιοκτήτης, και να προσπαθήσει, όχι ο ενοικιαστής, ο ιδιοκτήτης ή το μεστικό, να λύσει το πρόβλημα. Άρα κάτι που θα πρότεινα είναι να δει λίγο πριν νοικιάσει ποιος έχει το management και να δει αν αυτός που έχει το management, να δει λίγο τα reviews, να δει λίγο, να κάνει δηλαδή μια έρευνα, να δει πόσο αυτοί που δουλεύουν πίσω από το management ενεργούν και πόσο γρήγορα ενεργούν και αλύνουν τα προβλήματα. Άμα όμως μπεις μέσα και το έχεις νοικιάσει και έχεις υπογράψει, μετά είναι too late, σωστά? Όχι, μετά είναι too late. Σαφώς, μετά είναι too late
Και ή θα ενεργήσεις μόνος σου, Ναι. γιατί δυστυχώς πολλοί φτάνουν σε αυτό το σημείο να ενεργήσουν μόνοι τους, δηλαδή ό,τι προβλήματα βγάλει το σπίτι να σε αναγκάσει, να το πω Να έτσι, τους άλλη φτιάξεις πλευρά, εσύ. να τα λύσεις μόνος σου ή περιμένεις. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, τι θα συμβούλευε σε όλους αυτούς που έχουν προβλήματα με τους landlords και για όλα αυτά που συζητήσαμε. Και εφόσον έχουν υπογράψει και έχουν μπει μέσα και δεν έχουν. Καταλαβαίνω, πρέπει πολύ σωστά να καταλάβεις τι άνθρωποι είναι αυτοί, τι είναι το agency και να αποφασίσεις. Αλλά όταν είσαι πια μέσα και έχεις υπογράψει. Τίποτα. Θέλει κυνηγητό. Θέλει κυνηγητό. Επιμονή. Και από εκεί και πέρα δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Δυστυχώς δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα από το να κυνηγήσεις αυτά που πρέπει να κυνηγήσεις. Σίγουρα μπορείς να καταγγείλεις πράγματα στο κάνσιν, Θα οπωσδήποτε μπορείς, okay. βέβαια μπορείς να καταγγείλεις πράγματα στο κάνσιν. Το θέμα είναι ότι δεν είναι και η λύση, γιατί από την άλλη όλες οι υπηρεσίες, είτε λέγεται κάνσιν είτε λέγεται πώς το λένε την άλλη την υπηρεσία που μπορείς να καταγγείλεις, δεν ενεργούν γρήγορα. Ναι. Δηλαδή Δεν θα βάλεις. θέλει, όλα αυτά παίρνουν χρόνο και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, είναι κάτι πολύ δύσκολο Βέβαια. και δαπανηρό. Βέβαια. Γι' αυτό θέλει προσοχή λίγο το πού μπαίνεις, λίγο να την ψάξεις λίγο παραπάνω ουσιαστικά. Αν όλα είναι ok εκεί που μπαίνεις και πώς θα ενεργεί αυτός που έχει το management και όλα αυτά. Ακούω πολύ κόσμο που έχει κάποια χρήματα και θέλει να τα επενδύσει και σκέφτεται μεταξύ να αγοράσει κάτι στην Ελλάδα ή να αγοράσει κάτι στην Αγγλία. Ποια είναι η εμπειρία σου, τι θα πρότεινε σε αυτόν τον κόσμο, σαν επένδυση? Κοίταξε, θα σου το πω όσο πιο απλά γίνεται. Η αγορά στην Ελλάδα έχει μεγαλύτερο ρίσκο Ναι. και η αγορά στην Αγγλία έχει, στο Λονδίνο θα έλεγα, γιατί για την υπόλοιπη Το Αγγλία δεν Λονδίνο είναι μπορώ. άλλο, το Λονδίνο και άλλο η Αγγλία. Ακριβώς. Η αγορά στο Λονδίνο έχει χαμηλότερο ρίσκο με καλά return αυτή τη στιγμή, δηλαδή θα έλεγα μπορούμε να πετύχουμε γύρω στο 5-5,5% Το χρόνο. καθαρή επιστροφή αυτή τη στιγμή. Τώρα στην Ελλάδα δεν μπορώ να πω νούμερα, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν περιοχές που μπορείς να πετύχεις και υψηλότερο return, αλλά πάντοτε μιλάμε για μεγαλύτερο ρίσκο αγορά. Ναι. Αυτή Okay. είναι η διαφορά. Ξενοφών, δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο να πούμε. Καλύψαμε και την ενοικίαση, καλύψαμε και την πώληση. Τα καλύψαμε όλα νομίζω. Και το επόμενο βήμα είναι να επικοινωνήσει κάποιος ο κόσμος που βλέπει τώρα την εκπομπή μαζί σου για να τους βοηθήσεις. Φαντάζομαι και το με τον ίδιο τρόπο και για τις ενοικιάσεις σπιτιών. Δηλαδή, άμα θέλει κάποιος να Βεβαίως, ξέρει βεβαίως. ακριβώς. Άφοβα. Νομίζω ότι χωρίς ενδιασμό, όποιος θέλει πληροφορίες για οτιδήποτε, με ένα τηλέφωνο είμαι διαθέσιμος να μιλήσουμε και από εκεί και πέρα Και νομίζω βήμα-βήμα. είναι και μια καλή περίοδος για όλους τους φοιτητές που σιγά σιγά σκέφτονται να αρχίσουν να ανεβαίνουν στην Αγγλία και δεν ξέρουν από πού να αρχίσουν, δεν έχουν έναν άνθρωπο να τους δείξει τι γίνεται. Έχω αρκετούς φοιτητές πελάτες, είναι η αλήθεια, και ήδη άρχισαν κάποιοι να τηλεφωνούν, οπότε σιγά σιγά όσο πλησιάζουμε, γιατί Ιούλιο οι περισσότεροι θέλουν να κλείσουν, Ιούλιο αρχές Αυγούστου που θέλουν να έχουν κλείσει κάτι, κάποιοι και πιο πριν επίσης. Τέλεια. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να καλύψουμε. Όχι, νομίζω ότι είπαμε αρκετά σημαντικά πράγματα, τα πιο βασικά και σημαντικά, που νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ Και για εμείς την ευχαριστούμε κουβέντα. εδώ στο Hellenic TV που ήρθες και όπως είπα είσαι relevant κάθε μια φορά το χρόνο τουλάχιστον με να μας δίνεις και τις εξελίξεις ας πούμε στον χώρο Χαρά αυτό. μου. Χαρά μου, χαρά μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, ακόμα ένα Greek Stories έφτασε εδώ στο τέλος του. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα, ίδια ώρα, ίδιο κανάλι. Καληνύχτα.